FIFA 20 εναντίον PES 2020. Η κότα των αιωνίων μένεται κάθε χρόνο και το ερώτημα είναι αν αξίζει κανείς να δαπανίσει αυτά τα 60 ευρώ για να αγοράσει ένα ποδοσφαιράκι. 60 τρόπος του legend βέβαια, γιατί με ένα καλό ψάξιμο στο ίντερνετ μπορούμε να βρούμε το PES 2020 από 35 ευρώ και πάνω και το FIFA 20 από 53 ευρώ και πάνω. Έστω λοιπόν αυτά τα χρήματα αξίζει να επενδυθούν για ένα ποδοσφαιράκι. Πάμε να δούμε το φετινό συγκριτικό τεστ. Για αρχή να αναφέρω ότι κάθε Κυριακή ανεβάζουμε από ένα αστείο βίντεο με διάφορες περιγραφές αγώνων από την πραγματικότητα τις οποίες κολλάμε στο PES 2020. Οπότε επειδή βλέπω ότι αυτή η σειρά έχει πολύ μεγάλη προβολή, αν θέλετε να στηρίξετε και τα reviews που κάνουμε και που δεν έχουν την ίδια αντίστοιχη προβολή, μπορείτε να κάνετε ένα share στο Facebook ή σε τείχο ενός φίλου σας που ενδεχομένως ενδιαφέρεται να μάθει ένα φετινό συγκριτικό τεστ. Και φυσικά να κάνετε subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Πάμε να δούμε λοιπόν τη σύγκριση FIFA 20 εναντίον eFootball PES 2020, όπως ονομάζεται φέτος. Μπορούμε να πούμε εκ πρώτης όψεως ότι η Konami έχει βελτιωθεί σημαντικά τόσο στο gameplay όσο και στο Master League και σε διάφορους άλλους τομείς. Η EA από την άλλη έχει πέσει πάρα πολύ. Στο The Journey βλέπουμε ότι το έχει αντικαταστήσει με το Volta Football Mode και ξεκίνησε ένα λανσάρισμα με αρκετά bugs. Στο χειρισμό βέβαια το FIFA έχει πιο γρήγορη ανταπόκριση και πιο ρεαλιστικές πάσες που στο Pro είναι άψυχες και στις κάθετες μπαλιές πάντα στο Pro έχουμε τις αυτοματοποιημένες. Στο Pro επίσης η ανταπόκριση είναι καλύτερη αν παίζετε με 4K HDR έκδοση σε PC ή Xbox One X, ενώ οι εκδόσεις των PS4 και PS4 Pro είναι υποδέστερες τόσο σε animations όσο και σε γραφικά. Ωστόσο το FIFA είναι πιο γρήγορο στην ανταπόκριση, αν και φέτος οι παίκτες πατινάρουν. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ λόγω του Volta Football Mode, το οποίο είναι αντίστοιχο του FIFA Street. Πριν την επίσημη κυκλοφορία του παιχνιδιού, ειδικά υπήρχαν πάρα πολλά σοβαρά bugs στο χειρισμό. Ευτυχώς τα περισσότερα διορθώθηκαν με patch, αν και κάποιες φορές το πατινάρισμα ακόμη υφίσταται. Στο PES 2020, όταν παίζετε online, ο χειρισμός καθυστερεί ένα κλικ παραπάνω λόγω του input lag, αλλά γενικά πάντως το lag δεν υπάρχει και τόσο σε κανένα από τα δύο ποδοσφαιράκια, εκτός και αν συνδέεστε βέβαια με αντίπαλο που έχει πολύ αργή σύνδεση. Το AI στο PES 2020 είναι κατά πολύ ανώτερο από αυτό του FIFA, αφού βλέπουμε ότι ακόμα και σε superstar επίπεδο δυσκολίας δυσκολεύεστε πάρα πολύ να καταφέρετε να βάλετε ένα goal. Και γενικά η CPU δεν μασάει και τόσο από τις τακτικές σας. Στο FIFA όμως αντίστοιχα μπορείτε με απλούς συνδυασμούς 1-2 ακόμα και στο Ultimate επίπεδο δυσκολίας να δυσκολευτείτε. Επίσης η διαφορά ανάμεσα σε Ultimate και Legendary είναι πολύ μεγάλη, το Ultimate είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η διαφορά όμως σε σχέση με το Volta Football είναι ακόμη μεγαλύτερη, έχει δοθεί για κάποιο περίεργο λόγο βάση πάρα πολύ στο Volta Football και έτσι η δυσκολία του εκεί πέρα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του 11x11, κάτι που για μένα είναι ανεξήγητο. Με το νέο patch που ανέβηκε προχθές, έναν ολόκληρο μήνα μετά την κυκλοφορία του FIFA 20, υπάρχει μία τη βελτίωση στο AI. Τώρα στο θέμα διαιτησίας, η EA δεν διόρθωσε το ότι δίνονται ανάποδα τα out αντί για corner και το πρόβλημα φέτος είναι ακόμη χειρότερο. Δηλαδή μπορεί ας πούμε να στέλνει ένα επιθετικό στην μπάλα στο δοκάρι, να φεύγει αυτή έξω και μετά να κερδίζει έτσι εύκολα corner η ομάδα του. Ή αντίστοιχα να υπάρχουν ανάποδα πλάγια. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στα foul, δηλαδή μπορεί να έχεις ένα κανονικό τζατζάρισμα να παίρνεις την μπάλα και ο διαιτητής να δίνει foul, ενώ δεν δίνονται πέναλτι από κίνηση ποδιού για κλέψιμο, παρά μόνο από τάκλιν, προκειμένου έτσι να γίνονται λιγότερες λάθος διαιτητικές αποφάσεις στα πέναλτι. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι αφύσικα και χαλάνε γενικά την όλη εμπειρία. Ενώ στο Pro η διαιτησία είναι καλύτερη, τα shoot είναι simulation και όχι arcade επιτέλους, δηλαδή παίζει ρόλο η ακριβής κατεύθυνση του μοχλού, όπως και στο FIFA ως γνωστόν. Ενώ πλέον και οι σέντρες στο Pro είναι simulation, δηλαδή έχει σημασία το σημείο που θα βγάλετε τη σέντρα, ακριβώς πόσο θα πατήσετε το κουμπί κτλ. Στο θέμα των modes, το FIFA 20 κερδίζει κυρίως λόγω του Ultimate Team, το οποίο καταλαβαίνετε ότι μπορεί να σας κρατήσει για μια ολόκληρη σεζόν. Αυτό δεν ισχύει αντίστοιχα στο MyClub. Ένας βασικός λόγος είναι ότι φυσικά στο MyClub δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφή όποιον παίχτη γουστάρεις, αλλά πας να κάνεις μεταγραφή και σου πλασάρονται τυχαίοι παίχτες, απλά επιλέγεις τη θέση και σου κάθεται ένας παίχτης. Κάτι που δεν είναι και ότι καλύτερο. Στο FIFA μπορείς να πας να αγοράσεις όποιον παίχτη θέλεις και δεν περιμένεις να σου κάτσουν παίχτες στην τύχη. Επίσης, το Ultimate Team έχει πιο πολλές επιλογές μέσα του, έχει squad building challenges, έχει πάρα πολλές επιλογές για αγώνες με επίλεκτες ομάδες. Οπότε από εδώ και από εκεί μαζεύεις coins και είναι πιο ρεαλιστικό γιατί με τα coins αυτά πας και
αγοράζεις παίχτη από την αγορά ή πηγαίνεις στο να αγοράσεις πακέτα καρτών. Στα άλλα modes, το Master League είναι πιο διασκεδαστικό στο PS2020 σε σύγκριση με το FIFA 20, όπου στο Career Mode δεν είναι και τόσο ωραία τα πράγματα. Στο PS2020 διαλέγεται ανάμεσα σε 18 προπονητές, τους οποίους βλέπετε σε όλα τα σημεία του γηπέδου, όπως στα γραφεία να μιλούμε τον πρόεδρο, στις συνεντεύξεις τύπου και στις μεταγραφικές περιόδους. Τα γραφικά είναι απίστευτα, ειδικά στις εκφράσεις προσώπου. Εγώ έπαθα πλάκα με γνωστούς όπως ο Μαραντόνα για παράδειγμα, ενώ βλέπετε περιστατικά όπως διαρκείς συζητήσεις σε κλείσιμο μεταγραφικής περίοδου ή πριν από κάθε μεγάλο ντέρμπι και έτσι νιώθετε πραγματικά την πίεση ενός προπονητή. Αντίθετα, το career mode του FIFA είναι παρατημένο στη μοίρα του και έχει απλά συνεντεύξεις τύπου, τις κλασικές συζητήσεις σε μεταγραφές που τις είχε και πέρυσι, αλλά και τα παλιά bugs του παρελθόντος, όπως όταν πάτε να κάνετε μεταγραφή, παζαρεύετε και ξαφνικά αντί για λιγότερα η άλλη ομάδα σας ζητάει περισσότερα. Τουλάχιστον το FIFA 20 έχεις πιο ρεαλιστικά ποσά στις μεταγραφές και πολύ μεγαλύτερη βάση παικτών. Μιλώντας για βάση παικτών, το FIFA 20 συνεχίζει να επερτείνει αντί του Pro με 29 πρωταθλήματα έναντι 19 για το PS2020 και βέβαια υπάρχουν και πολλά αποκλειστικά δικαιώματα όπως για παράδειγμα στις αγγλικές ομάδες. Εδώ όμως η Konami μπορεί να έχασε το Champions League, αλλά επειδή έριξε βάση στο να αγοράσει πρωταθλήματα, έχει δώσει βάση φέτος και στο να κάνει κάποιες αποκλειστικότητες, όπως π.χ. με την Juventus, η οποία στο FIFA 20 ονομάζεται Piemonte Calcio. Για πρώτη φορά λοιπόν το FIFA αναγκάζεται σε τόσο μεγάλη ομάδα να δώσει ψεύτικο όνομα, πράγματα δηλαδή που βλέπαμε άλλες χρονιές στο Pro αντίστοιχα. Και πόσο μάλλον όταν αυτή η ομάδα έχει και τον Ronaldo μέσα. Στα άλλα modes δυστυχώς δεν υπάρχει The Journey και Alex Hunter, αλλά στο FIFA 20 έχουμε το Volta Football Mode. Ένα FIFA Street Mode το οποίο διαρκεί κάτι παραπάνω από 3 ώρες, έχει μια υποτυπώδη και βαρετή ιστορία και απαιτεί από εσάς να κερδίσετε τα τουρνουά κάνοντας 3 με 6 σερί νίκες, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Το ότι αντίπαλοι goalkeeper είναι πάντα η ίδια σιάντησα που έχετε και στην ομάδα σας και το ότι κινείται μαζί, παίκτη και goalkeeper είναι επίσης ό,τι χειρότερο γιατί τρώτε τζάμπα goal. Τουλάχιστον στο FIFA 20 υπάρχει ένα Volta Mode με story, που αντίστοιχο mode με story δεν συναντάμε εδώ και χρόνια στο PES. Ενώ το ίδιο ισχύει και για τα επιμέρους modes που δεν έχει η Konami, όπως το Pro Clubs, όπου παίζετε 11 εναντίον 11 online, ή πάρα πολλές επιλογές στο kick-off mode ως προς το φιλικό, που έτσι αυξάνουν το ενδιαφέρον όταν παίζετε με παρέα. Περνάμε στα γραφικά, τα οποία φέτος είναι μια πονεμένη ιστορία. Για να παίξετε FIFA 20 και PES 2020 με τα σωστά γραφικά, θα πρέπει να παίξετε με 4K HDR. Αυτό για να γίνει θα πρέπει να έχετε είτε ένα καλό PC, είτε μια κονσόλα Xbox One X, η οποία παίζει με native 4K 60fps. Τώρα, αν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση έχετε π.χ. PS4 ή ακόμα και PS4 Pro, δεν θα καταφέρετε να παίξετε τα φετινά ποδοσφαιράκια με τα καλύτερα δυνατά γραφικά. Η βασική διαφορά των δύο τίτλων είναι ότι η Konami έχει καταφέρει πολύ καλύτερη ανάλυση στα textures, πολύ καλύτερη απεικόνηση και στο γήπεδο και στους οπαδούς, ενώ η EA τα έχει παρατήσει λίγο στη μοίρα της και γενικά στην ανάλυση δεν τα καταφέρνει τόσο καλά σε σχέση με την Konami. Η δε 4K HDR έκδοση του Pro σε σχέση με αυτή του FIFA είναι κατά πολύ ανώτερη ακόμα και στο θέμα των φωτισμών. Δηλαδή μπορείς να βλέπεις μέχρι και τους φωτισμούς του γηπέδου και πώς διαφράζεται το φως μέσα από τις χαραμάδες του γηπέδου και μέχρι πάνω στον παίκτη. Δηλαδή η Konami το έχει πάει στο επίπεδο γραφικών ένα level πιο πάνω φέτος. Ο σχεδιασμός προσώπων είναι λεπτομέρης και στα δύο ποδοσφαιράκια, όπως και οι εκφράσεις προσώπου. Απλά το PS2020 είναι ένα κλικ καλύτερο και αυτό φαίνεται ακόμη περισσότερο στην παρουσίαση αγώνα, στην ατμόσφαιρα από τη Φυσούνα ή και στο Master League, στις συζητήσεις του προπονητή με τον πρόεδρο και τα άλλα μέλη του συλλόγου. Εδώ η EA απλά χρησιμοποίησε φέτος την ίδια μηχανή γραφικών. Στο σχολιασμό εννοείται ότι το FIFA 20 είναι καλύτερο από το Pro, με τις περιγραφές του να ακούγονται πιο φυσικά. Το PS2020 έχει βελτιωθεί λίγο ως προς το ότι αναφέρονται τα ονόματα παιχτών μέσα σε μία πρόταση, αλλά μέχρι εκεί. Το μόνο θετικό για εμάς είναι ότι υπάρχει περιγραφή στη γλώσσα μας με Χρήστο Σωτηρακόπουλο και Γιώργο Θαναϊλάκη. Φέτος το δίλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο. FIFA 20 με πιο γρήγορο χειρισμό και το Ultimate Team Mode ή PES 2020 με ένα πιο δυνατό Master League και πολύ καλύτερα γραφικά. Το δίλημα λοιπόν πάει σε εσάς. Τι επιλέγετε, πείτε μας στα σχόλια και φυσικά αν σας άρεσε το συγκριτικό, μην ξεχάσετε να διαβάσετε τα αναλυτικά reviews του FIFA 20 και του PES 2020 στο gamer.gr στα links που έχουν στην περιγραφή και να κάνετε ένα subscribe και κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα μας βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά!